Να σε πάω στην Ινδονησία, όπου παιδιά ένα αγοράκι 2 μόλις ετών καπνίζει σαν θεριακλής 40 τσιγάρα την ημέρα. Γκόμενα παίζει, παιδιά. Για γκόμενα το 2 ετών σου λέω. Ναι, τον καψούρεψε η παλιό. Ορίστε. Ρε μπέτη τον κατάλληλο. Λίγο να σας πω την ιστορία. 1,5 έτους ξεκίνησε το τσιγάρο δίνοντας το πατέρα του για πλάκα ένα τσιγάρο. Ο πατέρας είναι πίσω με το κόκκινο καπέλο και καμαρώνει ο πατέρας. Μπράβο πατέρα. Τι έδωσε και ξεκίνησε 1,5 έτους, δηλαδή δεν είναι ότι το έκανε μια φορά που έκανε το βίντεο, το κάνει την επόμενα. Σου λέω 40, έχει εθιστεί πλέον στο τσιγάρο, έχει η αίσθηση από πάνω και η πρόνοια και η κοινωνική λειτουργία. Έχουν προσπαθήσει να πείσουν τον πατέρα ακόμα και να του χαρίσουν αυτοκίνητο αν καταφέρει και κόψει το παιδάκι του το τσιγάρο. Ο πατέρας δηλώνει αδιάφορος, αμέριμνος και σου λέει εντάξει δεν πειράζει τώρα. Και μάλιστα λέει παιδιά, εμένα το παιδί μου φαίνεται υγιέστατο. Το διασκεδάζει, χαμογελάει, περνάει πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Και του δίνει μάλιστα. Να, για παιδιά, γιατί είναι μεγάλο καπνίδι. Το τσιγάρο είναι πιο μεγάλο από τον ίδιο του. Το έχει μάθει και πώς θα πιάνει και το τσιγάρο. Πριν το έπιανε έτσι. Μετά το άλλαξε από εδώ. Δηλαδή αυτά δεν μπορεί να τα μάθει. Δεν τα ξέρει ένα αγοράκι. Το έχει μάθει ο πατέρα. Καμαρώνει, χαμογελάει και χαίρεται για το κατόρθωμα του παιδιού του. Και τα σάκια από ό,τι βλέπω στο μεγάλο, ε. Δεν χρησιμοποιεί τα σάκι. Για τώρα και οι γονείς, γιατί καταρχήν αυτό το βιντεάκι ποιος θα το τράβηξε και γιατί το βγάζουν. Αυτό γιατί... το βιντεάκι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, σαφώς και είναι παράδειγμα όχι απλά προς αποφυγή, είναι ναι, να γονείς γιατί το κρεμάσεις. Τα έξω αυτό. Γιατί άμα ένας γονιός δώσει στο παιδί το 1,5 έτος τσιγάρο, είναι πολύ πιο ηλίθιος και δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη έκφραση από το να βγάλει το βιντεάκι στον αέρα. Το θεωρεί προφανώς και μεγάλο κατόρθωμα.